Πολύ μεγάλη χαρά. Καλωσορίζουμε σήμερα στα Χανιά, την Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως βλέπετε, έχει κατέβει το βαρύ πυροβολικό. Και όταν λέω το βαρύ πυροβολικό, εννοώ και σε επίπεδο κομματικό, αλλά και σε επίπεδο κυβερνητικό. Είναι οι νέοι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα αφήσουν ένα πολύ βαρύ αποτύπωμα στη χώρα, ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στα Χανιά. Πάρα πολύ, ο καθένας από τη δικιά του αρμοδιότητα. Έχουν δώσει δυνατότητες στα Χανιά, τις οποίες στα Χανιά τα τελευταία χρόνια τις αξίζανε, τις περιμένανε και ευτυχώς γίνονται πράξη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αναλυτικά με τον κύριο Καραγιάννη τα θέματα των έργων, με την κυρία Ζαχαράκη τα θέματα του τουρισμού, με τον κυβερνητικό μας εκπρόσωπο, ο οποίος σηκώνει το βάρος ολόκληρης της κυβέρνησης, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σας, να τον ρωτήσετε. Νομίζω πως είναι μια καλή αρχή μιας περίοδου που αναμφισβήτητα, μπαίνοντας το 23, μπαίνουμε οριστικά στη χρονιά του απολογισμού, της λογοδοσίας, της παρουσίασης του έργου της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη και από εκεί και πέρα της διεκδίκησης της ίδιας κυβέρνησης με κυρία Μητσοτάκη πρωθυπουργό στις επόμενες εκλογές. Θα είστε στο Χανίων και σε αυτές τις εκλογές? Δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτείτε κάτι διαφορετικό. Θα είναι μακριά. Εγώ θα διεκδικήσω το Σταυρό των Χανιωτών. Ελπίζω ότι οι Χανιώτες και οι Χανιώτες θα με εμπιστευτούν για άλλη μια φορά, για να συνεχίσω την προσπάθεια την οποία κάνουμε, γιατί χρειάζονται 8 χρόνια για να ολοκληρώσει κανείς μια πορεία, έτσι τουλάχιστον όπως την ονειρεύεται για τα Χανιά. Θα είναι μακρά η προεκλογική περίοδος? Όλα είναι σχετικά. Το Σύνταγμα έχει πολύ συγκεκριμένες, όπως ξέρετε, προδιαγραφές. Μπαίνοντας στο 23, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Τώρα, ένας μήνα πάνω, 10 μέρες πάνω, 10 μέρες κάτω, δεν νομίζω πως κάνουν καμιά μεγάλη διαφορά.